πήγε η κίνηση. Καλά, εντάξει, δόξα στον Θεό. Καλά, ωραία. Σε σχέση με πέρυσι. Λίγο πεσμένα, αλλά εντάξει, δεν πάει να μην είχαμε κόσμο. Εντάξει. Καλά. Καλά, ε. Καλά. Α, και ακόμα τραβάει, βλέπεις. Εντάξει, βοηθάνε και καιροί. Καλούτσικα. Καλούτσικα. Σε σχέση με πέρυσι. Στα ίδια επίπεδα. Ποιοι μήνες δουλέψανε πιο πολύ? Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Εντάξει, καλώς ήταν. Μέτρια, εντάξει. Δύσκολα, αλλά όπως παντού, τα πάντα. Υπήρχε πτώση σε σχέση με πέρυσι? Υπάρχει μια πτώση σε σχέση με πέρυσι, αγοραστική. Κόσμο είχε. Αγοραστική κίνηση λιγότερη. Στην αγορά. Ειδικά τα είδη πολυτελείας έχουν... Πάντως πήγε καλά, τα περιμένατε χειρότερα? Όχι, εντάξει, πήγε καλά μετά τις εκλογές, πήγε καλά η σεζόν, δηλαδή ανέβηκε. Μέχρι τις εκλογές, όπως ξέρετε όλοι, δεν υπήρχε τουρισμός, τίποτα. Μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, αλλά δεν ήταν στο ύψος που περίμενε η αγορά. Η αγοραστικότητα του κόσμου ήταν λίγο αδύνατη. Εντάξει, ακόμα έχει λίγο καιρό και πιστεύω ο κόσμος να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, να πληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει στο κράτος και στους φόρους. Κοιτάξτε, φέτος τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα. Οι πελάτες, είχε μεν πάρα πολύ κόσμο, αλλά οι πελάτες δεν ήταν έτσι πολύ καλό αγοραστικό κοινό. Εντάξει, μερικά μαγαζιά βέβαια μπορεί να δουλέψανε, αλλά πάλι όχι. Εμείς προσπαθήσαμε, ας πούμε, να βοηθήσουμε εδώ πέρα την... Σε σχέση με πέρυσι ποια ήταν, Σε σχέση με πέρυσι ήμασταν αρκετά πεσμένα κι εμείς. Λόγω το είδος, δεν ξέρω, ας πούμε, τι έγινε. Για την πτώση μιλάμε. Περίπου 15-20% είμαστε πεσμένα. Τα περιμένατε χειρότερα? Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ να λέμε, με αυτά που βλέπουμε και ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Πάλι καλά, ας πούμε, που ήρθε κόσμος και βοήθησε λίγο τουλάχιστον. Όσοι μπορούσαν και δουλέψανε φέτος, να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, ας πούμε, το χειμώνα, γιατί ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ακούμε κάθε μέρα άλλα κι άλλα στις τηλεοράσεις και έτσι, δόξα τω Θεώ να λέμε. Κίνηση υπάρχει πολύ. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά υπάρχει και το λεγόμενο τραγουδάκι που λέει «Σαν θα πεθάνω και χρωστώ, χρωστούσα μου και μένα, χαλάλι του και κοινουνού, χαλάλι μου και μένα». Το τραγουδάκι μου τα λέει όλα. Η κίνηση πήγε καλά και δεν νομίζω ότι πήγε μόνο σε μένα καλά, πήγε σε όλη την αγορά, αρκεί να βάλουμε στο μυαλό μας ότι το συγκρίσιμο στοιχείο δεν είναι η περσινή σεζόν, αλλά είναι η άλλη σεζόν πριν από την περσινή. Η περσινή ήταν το κάτι άλλο και δύσκολα θα επαναληφθεί. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θα περιμένατε χειρότερα δηλαδή, έτσι? Κοιτάξτε, το ζητούμενο ήταν η διατήρηση στην αγορά ζωντανή της επιχείρησης του καθενός μας. Υπ' αυτή την έννοια πήγαμε πολύ καλά.